όλα τα έσοδα του ΕΡΙΚΟΣ δίναν και απέδιδε όσα νόμιζε και έκρινε με αποτέλεσμα την οικονομική του ασφυξία με την πρακτική των θαλασσοδανείων. Είναι παντελώς άστοχη η συσχέτιση για ένα μόνο λόγο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταφέρω στα πρακτικά από την πλευρά μας τουλάχιστον της πλειοψηφίας. Πρώτον, τα θαλασσοδάνεια, η κατηγορία εναντίον των τραπεζικών στελεχών και των υπευθύνων των κομμάτων δεν ήταν γιατί δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους, ήταν γιατί χορήγησαν δάνεια χωρίς καμία εμπράγματη και ενοχική διασφάλιση. Με αποτέλεσμα να είναι στον αέρα και να μην μπορούν οι τράπεζες να εισπράξουν, διότι δεν είχαν τις εγγύησεις. Εδώ η Μαρφίν είχε εγγυημένο όλο το ποσό των δανείων, είχε εκδώσει θετικές πληρωμίες, του είχαν κορυφθεί όλες οι απαιτήσεις των ταμείων και τεχνιέντος δεν άνοιγε τη στρόφιγγα προς το ΕΡΙΚΟΣ Δινάν ακριβώς για να γίνει αυτό που έγινε. Πρώτον, άρα η συσχέτιση είναι άστοχη και πρέπει να καταγραφεί, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, καταγράφεται. Ο κύριος Νικολόπουλος, τελευταίος εκ των εισηγητών.